κάνουμε σκληρές συζητήσεις μεταξύ μας. Δηλαδή, κάνουμε τις συζητήσεις που κάνεις με ανθρώπους που αγαπάς και εμπιστεύεσαι. Ωραία, που περνάμε. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, και αυτό είναι μες στη χαρά. Καλά, λίμωνο, είναι υπέροχο. Ναι. Μα εμείς συνέχεια κλαίμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Γελάμε μέχρι. Ναι, ναι. Να όχι, περισσότερο κάτω, έχουμε και κλαίμε. Έχουμε γελάς, και συνήθως κλαίμε και από τα γέλια. Πολύ. Ναι, ναι. Και στις πιο δύσκολες στιγμές περισσότερο γελάμε παρά κλαίμε. Ναι, ναι. Έχουμε γελάσει σίγουρο, αλλά είμαστε... πολύ σε πολύ δύσκολες στιγμές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό που λέει είναι πολύ σημαντικό, η Βάσο. Είμαστε όχι σκληρές, είμαστε. Πολύ ομά ειλικρινή μερικές ναι, φορές. Πολύ, ναι. πολύ ειλικρινή η μία με την άλλη. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και αυτό είναι που κρατάει και τη σχέση μας τόσο αληθινή και τόσο ουσιαστική. Και νομίζω ότι αυτό η Αθηνά είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που ξέρω ότι όταν θα με ανοίξει το στόμα της και θα μου πει κάτι, θα δω το ύφος και μου το λέει, μου το λέει πλαγιός και όταν δεν καταλαβαίνω, μας το λέω για να καταλάβεις ότι κάνεις αυτό. Και ενώ δεν σου αρέσει που το ακούς, έχω την καθαρότητα πια μετά από κάποια χρόνια που ξεσδουλεύεις τον εαυτό σου, που έχεις εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που σου έχει αποδείξει ότι είναι εδώ για σένα, ότι θα σε στηρίξει στα δύσκολα και στα άσχημα και στα καλά, θα χαρεί με τη χαρά σου, θα κλάψει με τη στεναχώρια σου, θα προσπαθήσει. Έχω αυτή να κρίνω ότι μου το λέει γιατί θέλει να με βοηθήσει. Και όταν τσακώνεστε, ποια κάνει το πρώτο βήμα? Δεν έχουμε τσακωθεί. Ναι. Μπορεί να έχουμε στεναχωρήσει μία την άλλη. Ναι. Να έχουμε πληγώσει, ας πούμε, με κάποιες κινήσεις άθελά μας πάντα. Αλλά δεν φτάσαμε ποτέ σε σημείο τσακωμού. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι κάποιες φορές που ένιωσα κάπως ότι ναι, κάτι που έκανα με πίκρανε. Τη είπα, αυτό που έκανες με πίκρανε πάρα πολύ, θέλω να σου το πω. Με ενόχλησε πολύ. Μπορεί να κλάψαμε και οι δύο. Μπορεί να μου είπε, ξέρεις, είχα δίκιο, το κάνω για αυτό. Ξέρεις, είχα δίκιο, το κάνω για το άλλο. Ίσως ζητώ συγγνώμη να τη είπα εγώ κάτι